Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την ποδοσφαιρομάνα κεντρική Μακεδονία. Σήμερα είναι Τετάρτη 11 Ιουλίου και μαζί θα πάμε για την επόμενη μισή ώρα για να παίξουμε μπάλα με την ιστορία των τεσσάρων αγαπημένων ομάδων της πόλης μας, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Πόντου, αλλά και για την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως είδαμε και στα πλάνα μας, χθες η Γαλλία επικράτησε με 1-0 του Βελγίου, έγινε χαμός στο Παρίσι, στο κέντρο του Παρισιού. Χιλιάδες Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους, πανηγύρισαν την πρόκριση της Γαλλίας στον τρικολόρ, στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή. 1-0 λοιπόν με γκολ του Ουμτιτί, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το τελικό σκορ, το 1-0, μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Αντουάν Γκρίεσμαν. Και φυσικά σήμερα το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός, Κροατία-Αγγλία. Η ομάδα που θα επικρατήσει σε αυτό το παιχνίδι θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου η Γαλλία με μία εκ των δύο, ή την Κροατία ή την Αγγλία, θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Γιατί ο θρόνος χωράει μόνο μία ομάδα. Φυσικά, εμείς εδώ είμαστε στο παιχνίδι μας καθημερινά, δεν σταματάμε. Εσείς συμμετέχετε από το σπίτι 2-3-10-501-006. Καλείτε, παίζετε μπάλα μέσω του story, μπολαστική χρέωση και φυσικά αν απαντήσετε σωστά μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει εκτάκτως την Παρασκευή, η οποία είναι και η τελευταία ημέρα του storyball για την πρώτη σεζόν. Θα κάνουμε τις κληρώσεις μας για να αναδείξουμε νικητές και νικήτριες φυσικά. Δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια που βρίσκεται στην ομώνυμη οροσειρά του νομού Κιλκής. Μέσα σε ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον, δίπλα στις πηγές του Γαλλικού ποταμού, θα πάτε, θα περάσετε τέλεια, θα χαλαρώσετε, θα ηρεμήσετε, γιατί πραγματικά οι καλύτερες διακοπές γίνονται πάντα μέσω του Storyball. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κιλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος Βαλενιδιά σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα Πρίση πρίκησε με άφθονη γοητεία δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα. Για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 412 00 412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.crusiahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Η τελευταία και δεν σταματάμε εδώ και άλλα δώρα για την τελευταία εβδομάδα του Storyball. Φανέλες Reinhardt για να τις φοράτε μάλλον την ώρα που παρακολουθείτε τους αγώνες της Εθνικής στον δρόμο προς το Euro του 2020, αλλά και κούπες με το σήμα επάνω της αγαπημένης σας ομάδας, μια προσφορά της Boutique των Φιλάθλων. Η τελευταία εβδομάδα στο Storyball είναι γεμάτη δώρα για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Διεκδικήστε μια από τις 15 φανέλες Reinhardt και φορέστε το απόλυτο γούρι κατά τη διάρκεια των αγώνων της Εθνικής μας στο δρόμο για το Euro 2020. Ακόμα, 15 κούπες με το λογότυπο της αγαπημένης σας ομάδας, προσφορά της Boutique των Φιλάθλων που βρίσκεται στην Εγνατίας 113. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-281-229 για να πίνετε τον καφέ σας στην υγεία του Storyball. Για να αφήνετε λοιπόν στην υγεία όλων μας, καθώς είμαστε η καλύτερη ομάδα, η δυνατότερη ομάδα εδώ στο Storyball. Όλοι μαζί έχουμε δημιουργήσει την πιο δυνατή ομάδα και φυσικά αυτές οι τρεις ημέρες που απομένουν θέλουν να είναι και οι καλύτερες. Μακάρι να πάμε μέχρι το τέλος μόνο με σωστές απαντήσεις, μόνο με γκολ, μόνο με νίκες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και τις γραμμές μας, να ξεκινήσουμε, να σας ακούσω, να παίξουμε μπάλα και φυσικά να τιμήσουμε αυτούς που έγραψαν την ποδοσφαιρική ιστορία. 2-3-10-501-006, το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Καλείτε και παίζετε μπάλα στο Storyball. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα, το όνομά σου? Ο Αντώνης είμαι, δεν με κατάλαβες. Αντώνης από Καλαμαριά? Όχι. Από Δελφόν? Λυπάμαι. Από Δελφόν, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν μπορώ να σας καταλάβω ποτέ. Λυπάμαι. Στο τέλος θα πω ότι είστε το ίδιο πρόσωπο. Συγχαρητήρια. Είσαι καλά, Αντώνη? Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε να παίξουμε? Πάμε. Πάμε να παίξουμε, γιατί χθες είπες ότι θες και την κούπα του Άρη, σωστά? Βέβαια, η πιο όμορφη κούπα από όλες είναι. Για να δούμε λοιπόν, θα πίνεις τον καφέ σου, θα πίνεις το τσάι, το γάλα, οτιδήποτε θες στην κούπα του Άρη. Εύχομαι καλή επιτυχία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ο πρώτος για σήμερα. Αντώνη, σε ποια θέση αγωνιζόταν ο Ανδρέας Κέντζος, τερματοφύλακας, στόπερ, δεκάρι ή σέντερφορ? Ανδρέας Κέντζος, το ποδοσφαιριστή το γνωρίζω.
Το όνομα δηλαδή. Τη θέση τώρα δεν τη θυμάμαι. Ήταν για 4 χρόνια στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι το 2004 κάπου εκεί ήταν στον Άρη. Έχω κολλήσει τώρα. Θα ξεκολλήσεις, μην ανησυχείς. Για αμυντικό εγώ το κάνω, αλλά δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, ό,τι θες να το δώσουμε. Δεν νομίζω να ήταν. Τερματοφύλακας δεν νομίζω να ήταν. Τι να κλειδώσουμε για να μην βγούμε και offside. Ναι, δεκάρι, center four, stopper. Λοιπόν, θα πω ένα στην τύχη. 2-3-4 το 3. Δεκάρι. Ναι, που είναι τυχερός μου αριθμός. Για να δούμε το 3 θα σε βοηθήσει ή θα σε προδώσει. Θα σε προδώσει, Αντώνη. Στόπερ. Αφού το είπες ότι είναι αμυντικός. Ναι. Είναι στόπερ ο Ανδρέας. Ήτανε μάλλον στόπερ ο Ανδρέας Χέζος, δεν παίζει πλέον μπάλα. Έπρεπε να το κλειδώσουμε. Έπρεπε να το κλειδώσουμε. Την άλλη φορά όμως είχα πει αυτό που είχα πει εξ αρχής και είχα χάσει. Οπότε λέω τώρα θα αλλάξω. Δεν πειράζει, Αντώνη. Εδώ είμαστε μέχρι την Παρασκευή να συμμετάσχεις και να μπει στην κλήρωση, εντάξει. Μια πρόβλεψη να κάνω για απόψε. Μια πρόβλεψη για απόψε, φυσικά. Ναι, όλοι θα κάνουν, όλοι και όλες. Πάμε, πες το. Ναι. Αγγλία. Αγγλία. Και θα μπουν πολλά γκολ. Θα μπουν και πολλά γκολ. Over δηλαδή. Ναι, over, γιατί θα μπει από νωρίς το πρώτο γκολ. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Θα το δούμε σε λίγες ώρες, θα το ξέρουμε. Γεια σου, Αντώνη, καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε. Θέλω από όλες και από όλους, εγώ μπορεί να το ξεχάσω να σας το πω, θέλω να κάνετε μία πρόβλεψη. Με το που λέμε την καλησπέρα, κατευθείαν μία πρόβλεψη, μετά ξεκινάμε να παίζουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, Χρήστος. Καλησπέρα, Χρήστο, είσαι καλά. 1-2, μια χαρά. 1-2 λες. Για Κροατία. Κάτσε, 1-2. Η Κροατία θεωρητικά είναι γηπεδούχος, άρα λες 2-1 η Κροατία. 2-1, ναι, έτσι. Ναι. Λες η Κροατία στο τελικό. Για να δούμε λοιπόν και εσύ πρώτη φορά θέλει. Γαλλία-Κροατία σου είχα πει. Για να το δούμε, για να δούμε. Σε λίγες ώρες θα το ξέρουμε. Την έδωσες και εσύ λοιπόν την πρόβλεψή σου. Πέρασε και η Γαλλία. Είσαι χαρούμενος. Πάμε να δώσουμε τη σωστή απάντηση. Εχθές, ναι, εχθές θα κέρδιζε η Γαλλία. Έχασε ένα ο τέτοιος, ο Κριεσμάν. Έχασε κανένα 2-3 ο Ζηρού. Ζηρού δεν βάζει γκολ ποτέ. Θα έπεφτα στο σκορ μέσα, αλλά τέλος πάντων. Χάσαμε 2-3 ευκαιρίες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πέρασε η Γαλλία. Πάμε να παίξουμε. Έτσι. Πάμε, πάμε. Αλέλε μπλου κιόλας. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Καλή επιτυχία με τον ΠΑΟΚ. Φυσικά παίζουμε με τον Χρήστο. Για να δούμε την ερώτηση. Να συνεχίσεις, Χρήστο, από τη θεσινή σου ευχαρίστηση, να το πω έτσι, χαρά για την Γαλλία, να το κάνεις και με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ποιο είναι το όνομα του Βοσκόπουλου, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ? Δημήτρης, Γιώργος, Νίκος ή Γιάννης? Πάντως δεν είναι τόλης πάντως. Μάλιστα. Αυτός πότε είχε παίξει, δεν το θυμάμαι. Βοσκόπουλος, μικρός. Ήσουν μικρός. Όχι εγώ. Α. Λογικά είναι το όνομα του Βοσκόπουλος. Θα πω το 4. Δεν το γνωρίζω, αλλά θα πω το 4. Γιάννης. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Θα βάλουμε γκολ. Θα βάλουμε γκολάρα, θα βάλουμε κεφαλιά σαν του Ιντυπή χτες. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Γιάννης Βοσκόπουλος. Αυτό ήταν από κόρνερ το γκολ. Από κόρνερ ήταν το γκολ, σαν του Γκαρσία. Απευθείας. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Μπράβο σου, Χρήστο. Γκολάρα λοιπόν. Καλή καλά, συνέχεια. Γεια σου, Γκολ. Καλή συνέχεια, γεια σου, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε εμείς, δεν σταματάμε. 2-3-10-500-1-0-6, το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Αστική χρέωση, καλείτε και παίζετε μπάλα στο Storyball. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Ιάκωβε, εσύ. Εγώ. Πρόβλεψη πρώτα. Πιστεύω να περάσει η Αγγλία σου τώρα για σκορ. 2-1, δεν χρειάζεται σκορ, να πούμε ποιος περνάει. Πιστεύω έτσι μια πρόβλεψη να περάσει η Αγγλία. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν, είμαστε, ένας έχει πει την Κροατία, νομίζω και δύο την Αγγλία, πώς έχουμε πάει μέχρι στιγμής, νομίζω έτσι είναι. Για να δούμε στο τέλος τι θα γίνει το βράδυ, πάμε να παίξουμε. Πάμε με τον Απόλλωνα. Με Απόλλωνάρα φυσικά, Ιάκωβε, καλή επιτυχία, πάμε. Πάμε. Ιάκωβε, ποιο είναι το μικρό όνομα του Ρινάλντι που φόρεσε για πολύ λίγο τη φανέλα του Απόλλωνα Πόντου? Ρομπέρτο, Ερνάντο, Ντόγκλας ή Βίτορ. Έχεις 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Τον θυμάσαι? Τον θυμάμαι, το μικρό το όνομα τώρα.
Βραζιλιάνοι αυτοί έχουν πολλά ονόματα κιόλας. Ναι, ποιο ναι, ήταν ναι. όμως το μικρό του. Θα πω το Ρομπέρτο. Ρομπέρτο το κλειδώνουμε. Το κλείνουμε, αλλά δεν εντάξει, δεν είμαι κάτι. Δεν χιλιοκλειδώνουμε, απλά το κλειδώνουμε. Το κλειδώνουμε, εντάξει. Για να δούμε. Ευτυχώς δεν το χιλιοκλειδώσαμε, Ιάκωβε, γιατί είναι Ντόγκλας η σωστή απάντηση. Εντάξει. Εντάξει, το μάθαμε, δεν πειράζει, ήταν δύσκολη ερώτηση. Έγινε, εντάξει. Δεν είχε παίξει πολύ, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια. Έγινε, καλό απόγευμα. Γεια σου, καλή συνέχεια, Ιάκωβε, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε, εντάξει, είμαστε λίγο στα κάτω μας, να πούμε την αλήθεια, αλλά πρέπει να ανέβουμε, θέλω να ανέβουμε. Θέλω και ένα χειροκρότημα από το control μέσα να μας το δώσει, να ανέβουμε ψυχολογικά για να πάμε να σκοράρουμε πάρα πολλά γκολ από εδώ και πέρα. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Δημήτρη, εσύ. Από Καταχά. Γεια σου, Δημήτρη από Καταχά. Τι κάνεις. Είμαστε καλά. Καλά, καλά. Πρόβλεψη. Πέφτω έξω στις προβλέψεις, αλλά εχθές έπεσα έξω. Έπεσα έξω, δεν πειράζει. Είπα Βέλγιο. Κέρδισε η πολύ καλύτερη ομάδα που ήταν η Γαλλία. Έπαιξε πολύ καλύτερα, αυτή είναι η αλήθεια. Το Βέλγιο δεν μπόρεσε να παίξει πολύ καλά. Ήταν μόνο ο Αζάρ, πραγματικά μόνο ο Αζάρ έπαιζε. Παραδέχομαι, η Γαλλία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει μέχρι στιγμής από όλες τις ομάδες. Το πιο κοινικό θα έλεγα, το πιο σωστό ποδόσφαιρο. Δηλαδή πραγματικά παίζει ακριβώς όπως μπορεί να παίξει, έτσι θα το έλεγα. Και η Αγγλία όμως θα έλεγα. Και η Αγγλία το ίδιο, πάρα πολύ σωστό ποδόσφαιρο επίσης. Τι πρόβλεψη λες για σήμερα? Λίγο, για σήμερα λέω Αγγλία 2-0 να κερδίσει. Για να δούμε λοιπόν, σε λίγες ώρες θα το ξέρουμε και αυτό. Έδωσες και σκορ. Για να δούμε. Πάμε να παίξουμε με ΠΑΟΚ. Παίζουμε με ΠΑΟΚ, ναι. Πάμε λοιπόν, Δημήτρη, εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε δυνατά. Ωραία. Πάμε για να ξεκινήσουμε και την αντεπίθεση. Δημήτρη, από ποια ομάδα απέκτησε το Χουσέιν Μουμίν ο ΠΑΟΚ? Από τον Παθρακικό, τον Πανετολικό, την Ξάνθη ή την Καβάλα? Ποδοσφαιριστής του Άρη αυτή τη στιγμή ο Μουμίν. Ένα πανθρακικός. Το κλειδώνουμε. Δεν το ξέρω. Το κλειδώνουμε, αν και δεν το θυμάμαι. Για να δούμε. Πάμε. Και πολύ σωστά είναι ο πανθρακικός, η σωστή ωραία. Απάντηση. Η Κροκόδηλη, όπως είναι το ψευδώνυμο της ομάδας της Κομωτινής, της Ροδοδόπης. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Επέλεξε σωστή απάντηση, αν και δεν το ήξερες. Μπράβο σου. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, έγινε. Δημήτρη. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Εσείς συνεχίζετε να καλείτε στο 2-3-10-500-1-0-6 γιατί ξεκινήσαμε την αντεπίθεσή μας. Πήραμε και το χειροκρότημά μας και φυσικά ανεβαίνουμε ψυχολογικά σιγά σιγά για να βάλουμε ακόμα περισσότερα γκολ στην συνέχεια, στην κόντρα αντεπίθεση από εκεί που κανένας δεν το περιμένει. Καλείτε 2-3-10-500-1-0-6 και φυσικά αν δώσετε σωστή απάντηση, αν σκοράρετε, διεκδικείτε το έπαθλο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, το οποίο βρίσκεται στον ομό Κιλκής, στην ομώνυμη οροσειρά των Κρουσίων. Θα πάτε με ένα άτομο που εσείς θα επιλέξετε, θα περάσετε υπέροχα, θα περάσετε τέλεια, θα χαλαρώσετε, θα ηρεμήσετε, γιατί πάντα, και μην το ξεχνάτε αυτό, οι καλύτερες διακοπές γίνονται μέσω του Storyball. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κιλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος Βελονιδιάς σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα Φύση πρίκησε με άφθονη γοητεία δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα. Για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 412 00 412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.cruciahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Φανταστικό το δώρο μας λοιπόν, την Παρασκευή η μεγάλη κλήρωση. Μπαίνουμε και από εδώ και στο εξής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οπότε βάζουμε στο παιχνίδι μας και τις ερωτήσεις του Μουντιάλ. Για να καλέσετε να παίξετε και με την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς 4 μέρες, 5 μέρες έμειναν για τον μεγάλο τελικό. Φεύγει η σημερινή μέρα, 4 οπότε έμειναν. 4 και σήμερα για τον μεγάλο τελικό. Γαλλία εναντίον Αγγλίας ή Κροατίας. Θα το μάθουμε σήμερα και φυσικά την Κυριακή το μεγάλο παιχνίδι όπου θα αναδειχθεί η κορυφαία ομάδα του κόσμου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για την επόμενη τετραετία φυσικά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, πάμε να παίξουμε και με το Μουντιάλ αλλά και με τις ομάδες της πόλης μας. Καλησπέρα! Ανά καλησπέρα Γιώργο, θα παίξω τώρα Μουντιάλ και θα κερδίσω. Γιατί με τον Άρη... Πλέον έχετε βάλει πολύ πείσμα όλοι και καλείτε και δεύτερη φορά για να κερδίσετε. Κοίταξε, το στανταράκι μου είναι το Μουντιάλ. Οπότε ποντάρω σε αυτό. Οπότε πάμε Μουντιάλ. Βέβαια Μουντιάλ, τι. Σε καλησπέριζω λοιπόν δεύτερη φορά, Αντώνη. Πάμε να παίξουμε με την ερώτηση για το Μουντιάλ.
Πάμε, πάμε. Αντώνη, ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει αστοχήσει σε δύο πέναλτι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου? Ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο Φάνης Γκέκας, ο Νταβίτ Ρεζεγιέ ή ο Γκίανα Σαμοά? Ξέρω, ο Γκέκας είχε αστοχήσει στο προηγούμενο. Αλλά ποιος? Ο Γκέκας, ο Φάνης Γκέκας ο δικός μας, είχε αστοχήσει στο προηγούμενο. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι, ήταν σε διαδικασία του πέναλτι, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε αστοχήσει στο ίδιο Μουντιάλ, είναι ερώτηση. Ναι, στο ίδιο Μουντιάλ. Σε ένα Μουντιάλ να έχει χάσει δύο πέναλτι. Δεν θυμάμαι αν είσαι στοχή σε κανονική διάρκεια του αγώνα σε πέναλτι πάλι. Πέναλτι. Λοιπόν, θα πω τον Γκέκα. Τον Φάνη Γκέκα. Ναι. Για να δούμε. Θα το βρούμε 0 στα 2. Αντώνη, 0 στα 2. Όχι, όχι. Είναι ο Γκίανα Σαμόα. Είχε χάσει παιχνίδι και στους ομίλους του 2010 και στα προημιτελικά που είχε κάνει το χέρι, αν θυμάσαι, ο Σουάρες. Ναι, στο 120. Με την κόκκινη που... Που πήρε ο Σουάρες κόκκινη γκάνα ο Ουρουγουάη και έστειλε την μπάλα δοκάρι και out ο Γκίαν. Ναι, το έχασε και πέρασε η Ουρουγουάη και πήγε... Πήγαν στα πέναλτι. Ναι. Πήγαν στα πέναλτι, ήταν στο 120, ήταν τελευταίο λεπτό της παράτασης. Το έβαζε τον γκολ, περνούσε η γκάνα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ήταν δύσκολη ερώτηση όμως. Εσύ δεν θυμάσαι αυτό. Το μάθαμε τουλάχιστον, Αντώνη, το μάθαμε. Ναι. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Έγινε, να είστε καλά, γεια σου. Θα τα καταφέρουμε. Έβγαλες και δύο γραμμές, τι άλλο θες σε μια μέρα. Να είστε καλά, γεια σου. Γεια σου, καλή συνέχεια. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν συνδυάστηκαν οι δύο γραμμές με νίκη. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε ποτέ. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Το όνομά σου. Δημοσθένης. Δημοσθένη, έχεις ξανακαλέσει ή πρώτη φορά παίζουμε? Πρώτη φορά τηλεφώνω, πρώτη φορά. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν, Δημοσθένη, στο Storyball. Να είσαι καλά. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκαμε. Από πού τηλεφωνείς? Από κέντρο. Από κέντρο Θεσσαλονίκη? Ναι, Θεσσαλονίκη εδώ. Πολύ ωραία, Δημοσθένη. Καταρχάς, πριν παίξουμε, μία πρόβλεψη για το σημερινό παιχνίδι. Και πιστεύω και θέλω την Αγγλία. Και πιστεύεις και στον τελικό θες την Αγγλία? Ναι, ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία θα είναι ονειρικός. Ναι, ποιος θέλει στον τελικό να το πάρει όμως, γι' αυτό λέω. Στον τελικό, κοίταξε να δεις, θα ήθελα την Αγγλία, αν και δεν θα με χαλάσει να το πάρει η Γαλλία, ούτως ή άλλως και οι δύο πάνε για το δεύτερό τους. Αλλά θα έλεγα την Αγγλία, γιατί εντάξει, έχω μια συμπάθεια σε αυτή τη χώρα, γιατί ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο από εκεί γεννήθηκε. Έτσι ακριβώς, γιατί όπως λένε και οι Άγγλοι, football is coming home, αν ναι, το κατακτήσουν. Πρέπει. Γυρνάει δηλαδή το ποδόσφαιρο στο σπίτι του. Ναι, πάμε να παίξουμε λοιπόν, Δημοσθένη, το γνωρίζεις το παιχνίδι? Ναι, το γνωρίζω, ναι, σε έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές. Αλλά σήμερα παίζουμε πρώτη φορά. Και το γνωρίζω και με Μουντιάλ θέλω να παίξουμε, γιατί στατιστικά είμαι πάρα πολύ καλός. Στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη για το Μουντιάλ. Αν συμπαθήσω, δεν ξέρω, αλλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δημοσθένη, ακριβώς για σένα, για να τεστάρουμε τις γνώσεις σου, να τις τεστάρεις και εσύ για το Μουντιάλ. Εύχομαι καλή αρχή, καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, Δημοσθένη, ποια από τις παρακάτω ομάδες αναδείχθηκε τρίτη στο Μουντιάλ του 1950? Αχα. Το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Σουηδία. Λοιπόν, 50, που το πήρε η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη στην Βραζιλία, το Μαρακανάζο. Τρίτη. Πρώτη Ουρουγουάη, δεύτερη Βραζιλία. Τρίτη πια αναδείχθηκε. Θα πω το 2 την Ουγγαρία. Το κλειδώνουμε. Ναι. Για να δούμε. Για θα ξεκινήσουμε με το δεξί. Αχ, Δημοσθένη, η Σουηδία είναι η σωστή απάντηση. Σουηδία, Είχε πολύ καλή ομάδα τότε η Ουγγαρία, ναι. Αλλά δεν ήταν αυτή που κατέκτησε την τρίτη θέση. Και το 58 είχε πάει τελικό η Σουηδία. Είχε πάει τελικό. Το 58, ναι, που είχε γίνει στη Σουηδία το Μουντιάλ. Σουηδία, ναι. Έπαιξε με την Βραζιλία 5-2 τελικό. Τώρα, sorry, δεν θέλω να μην το έχει κάνει ερώτηση και στη συνέχεια, ας πούμε, και ξέρεις. Εντάξει, δεν πειράζει, το μάθαμε. Συνεχίζουμε, δεν πειράζει, Δημοσθένη. Να είσαι καλά, εδώ θα είμαστε. Καλή συνέχεια, γεια σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και φυσικά, σε περιμένουμε να ξαναπαίξεις μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε χρόνο, υπάρχει καιρός ακόμα. Μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής μας περίοδου, λοιπόν, να ξαναπαίξουμε, να συμμετάσχουμε και να απαντήσουμε και σωστά. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, το όνομά σου. Η Έφη είμαι από Καλαμαριά. Γεια σου, Έφη από Καλαμαριά, είσαι καλά. Μια χαρά, εσύ.
Πολύ ωραία. Εφή, θέλω και τώρα που είσαι η πρώτη γυναίκα για σήμερα, θέλω και μία πρόβλεψη, μία γυναικεία πρόβλεψη για την σημερινή κλήρωση. Για τη λοιπόν, σημερινή, σήμερα για σημερινή αναμέτρηση. It's coming home σήμερα. Α, it's coming home λες εσύ. Ναι. Στον τελικό τι λες. Έχω παίξει και στοίχημα ότι σήμερα θα κερδίσει η Αγγλία. Ναι, αλλά για να it's coming home που λέει και η Άγγλοι, πρέπει να κερδίσει και την Κυριακή. Όχι, την Κυριακή δεν θα κερδίσει, θα κερδίσει η Γαλλία. Άρα, αλέλεμπλε την Κυριακή. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Θα τι επιλέγουμε. Με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ. Ναι. Με το Μουντιάλ όσες φορές έπαιξε έχω χάσει, οπότε δεν το διακινδυνεύω. Το αφήνουμε στην άκρη. Έτσι. Στο ράφι. Πάμε να παίξουμε τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Εύχομαι καλή επιτυχία, Έφη. Είσαι η πρώτη γυναίκα για σήμερα. Ωραία, για να πάμε. Έφη, από ποια χώρα κατάγεται ο Τόνι Γκονζάλες, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αν τον θυμάσαι. Από την Αργεντινή, την Ισπανία, τη Βραζιλία ή το Μεξικό. Μέσος έπαιζε, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τον ποδοσφαιριστή. Είναι μεταξύ 1 και 4. Μεταξύ 1 και 4, μάλιστα. Σκέψου λίγο καλύτερα. Να σκεφτώ λίγο καλύτερα, λοιπόν. Θα πω, λοιπόν, Βραζιλία, θα πω και το κλειδώνω. Το κλειδώνουμε? Ναι. Για να δούμε. Έφη, τα είπες όλα εκτός από την Ισπανία. Ισπανία. Είναι Ισπανός ο Τόνι Γκονζάλες. Δεν ήμουν καθόλου σίγουρη. Δεν πειράζει όμως, το μάθαμε τουλάχιστον, πολύ. Συνεχίζουμε, εντάξει. Έγινε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Και φυσικά κερδίσαμε το χαμόγελό σου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Έφη. Καλό απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Αυτό ακριβώς όπως έκανε η Έφη. Με το χαμόγελο πάντα. Καλείτε στο 2310-500-006 και φυσικά αν απαντήσετε σωστά, αν βάλετε γκολ, συμμετέχετε στην κλήρωση. Δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια που βρίσκεται στον ομό Κιλκής, στην ομώνυμη οροσειρά των Κρουσιών. Θα περάσετε τέλεια με ένα άτομο της επιλογής σας για να το ευχαριστηθείτε, για να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, γιατί πραγματικά οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσα στο Storyball, ακόμα και την τελευταία εβδομάδα. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κιλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος βαλανιδιά σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα φύση πρίκησε με άφθονη γοητεία δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα. Για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 412 00 412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.cruisiahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Και δεν σταματάμε εδώ, δεν έχουν τελειωμούτα δώρα. Θα κερδίσετε, μπαίνετε και στην κλήρωση για μία φανέλα της Reinhardt για να παρακολουθείτε τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας εν ώψη του Euro του 2020, την προσπάθεια πρόκρισης της εθνικής μας ομάδας στα τελικά του Euro 2020, αλλά και μία κούπα με το σήμα της αγαπημένης σας ομάδας, προσφορά της Boutique των Φιλάθλων. Η τελευταία εβδομάδα στο Storyball είναι γεμάτη δώρα για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Διεκδικήστε μια από τις 15 φανέλες Reinhardt και φορέστε το απόλυτο γούρι κατά τη διάρκεια των αγώνων της εθνικής μας στο δρόμο για το Euro 2020. Ακόμα, 15 κούπες με το λογότυπο της αγαπημένης σας ομάδας, προσφορά της Boutique των Φιλάθλων που βρίσκεται στην Εγνατίας 113. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-281-229 για να πίνετε τον καφέ σας στην υγεία του Storyball. Για να πίνετε λοιπόν στην υγεία μας, να πίνετε στην υγεία σας, στην υγεία των ομάδων μας και του ποδοσφαίρου που τόσα χρόνια μας κρατάει πραγματικά συντροφιά και διασκεδάζουμε παρακολουθώντας τον βασιλιά των σπορ. Πάμε στην τελευταία λοιπόν γραμμή για σήμερα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο διαιτητής έτοιμος είναι να μας κόψει και στον αέρα, να σφυρίξει τη λήξη και να μας πει να πάμε στα ποδητήρια. Πάμε να κλείσουμε ιδανικά και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, το όνομά σου. Είμαι η Έφη από κάτω Τούμπα. Έλα, Έφη από κάτω Τούμπα, είσαι καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρετίσματα και στη γραμματεία. Όπως και... πάντα, από τον Χρήστο πρέπει και εσύ να δίνεις τα χαιρετίσματά σου. Ναι, και έχεις και από τον Χρήστο και από τον Παναγιώτη χαιρετίσματα. Και τα δικά μου φυσικά και από όλους εδώ στο κανάλι. Ανταποδίδει και το control φυσικά. Έφη, πριν παίξουμε, μία πρόβλεψη για σήμερα. Για σήμερα λέω Χ, δηλαδή... Παράταση. Ναι, παράταση και να κερδίσει η Αγγλία. Να κερδίσει η Αγγλία. Για να δούμε λοιπόν. Το δήλωσες και εσύ, ναι, δήλωσες την προτίμησή σου. Έφη, πάμε να παίξουμε. Με Μουντιάλ.
Με Μουντιάλ Εφη είσαι η τελευταία για σήμερα. Πάμε δυνατά. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η ερώτηση λοιπόν, Εφη, για σένα είναι η εξής. Ποια χρονιά είχε πάει το Βέλγιο στα ημιτελικά του Μουντιάλ? Πήγε φέτος και είχε ξαναπάει άλλη μια φορά. Το 74, το 82, το 86 ή το 98? Πόσα χρόνια είχε να πάει, πήγε δηλαδή φέτος, πριν πόσα χρόνια είχε πάει, για να δούμε. Το έχουμε. Θα απαντήσω το 2. Το 82 λοιπόν. Ναι, ναι. Για να δούμε, Εφη. Εφη, είναι το 86. Α, λάθος ήτανε. Ήσουνα κοντά, ήσουνα μία διοργάνωση πριν. Δεν πειράζει, Γιώργο. Αυτό ακριβώς. Το μάθαμε, τουλάχιστον συνεχίζουμε. Ναι, 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 αύριο πάλι. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, Εφη, καλή συνέχεια. Έτσι, με το χαμόγελο θα είμαστε πάντα. Κερδίσουμε, χάσουμε, δεν πειράζει. Μια φορά, ας χάσουμε και εμείς όλο, θα κερδίζουμε. Είμαστε άχαστοι, το έχουμε πει αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Μια φορά, ας κάνουμε και το χατήρι της αντίπαλης ομάδας και ας χάσουμε. Κάπου εδώ, εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα. Δεν πειράζει. Δεν κερδίσαμε, αλλά συνεχίζουμε. Έμειναν 2 ημέρες, αύριο και μεθαύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε την πρώτη σεζόν του Storyball, να κάνουμε τις κληρώσεις μας και να αναδείξουμε πάρα πολλούς νικητές ως τελευταία εβδομάδα φυσικά. Μέχρι αύριο που θα είμαστε πάλι εδώ στις 5.30 στο δικό μας γήπεδο στην Atlas τηλεόραση. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να περνάτε όμορφα, να περνάτε τέλεια, να είστε καλά, να απολαύσετε το βραδινό παιχνίδι. Κροατία ή Αγγλία, μία από τις δύο θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!